Πυρετός προετοιμασιών επικρατήσει τάξη των αγροτών και η αντίστροφη μέτρηση για την κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα έχει αρχίσει. Σίγουρα ο αριθμός θα είναι τριψήφιος. Όλες αυτές τις μέρες έχουν χορτάσει από την κυβέρνηση να παίρνουμε υποσχέσεις και θα. Και με τρακτέρ και με λεωφορεία και με αυτοκίνητα. Αυτή είναι η απόφαση που την υλοποιούμε και ενημερώσαμε γι' αυτό την κυβέρνηση. Και αυτή την απόφαση θα υλοποιήσουμε. Όσο οι ώρες περνούν, τόσο οι αγρότες στη Θεσσαλία ζυγίζουν και συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους και σχεδιάζουν, όπως υποστηρίζουν, μια ιστορική είσοδο των τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος. Στις 11 το πρωί της Δευτέρας θα ξεκινήσουν συντεταγμένα τα τρακτέρ από πλατεία Κάμπο, Στεφανοβίκιο και Αλμυρό. Περίπου την ίδια ώρα, ένα δεύτερο κομβόι θα ξεκινήσει από Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φάρσαλα. Όλος ο όγκος των τρακτέρ θα κατευθυνθεί προς το κάστρο Βιωτίας, όπου είναι και το σημείο συνάντησης πριν τη μαζική είσοδο στην Αθήνα. Περισσότεροι από 1.000 αγρότες το πρωί της Τρίτης θα ξεκινήσουν από διάφορα σημεία της Βόρειας Ελλάδας με ενδιάμεσο σταθμό το κάστρο Βιωτίας και τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος. Εδώ και ώρες βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις διαβουλεύσεις ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και στους αγρότες για τον αριθμό των τρακτέρ που θα επιτραπεί να μπουν στην Αθήνα, αλλά και για το πώς θα γίνει η κάθοδός τους μέχρι την Αττική. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει αυξηθεί ο αριθμός των τρακτέρ που θα επιτραπεί να μπουν στην πρωτεύουσα. Τα κομβόι των τρακτέρ θα συνοδεύονται καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού από περιπολικά της αστυνομίας. Το πράσινο φως έχει δοθεί για περιορισμένο αριθμό τρακτέρ και όχι για το σύνολο των αγροτικών μηχανημάτων που είναι στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Ενώ κάθε 30 τρακτέρ θα υπάρχει και ένα αυτοκίνητο για να αντιμετωπίζει τυχόν βλάβες και προβλήματα. Συντεταγμένα θα πάμε στην Αθήνα. Καταλαβαίνουμε φυσικά ότι η κίνηση τόσων δεκάδων τρακτέρ δεν είναι εύκολο πράγμα και μέσα στην πόλη. Νέο μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στις νέες παρεμβάσεις του για τη στήριξη του κλάδου που ανακοινώθηκαν μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία των παραγωγών. Η επιβράβευση και στήριξη των συνεπών και των πραγματικών παραγωγών που δίνουν αγώνα καθημερινά στο χωράφι αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Ασφαλώς θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά δίπλα τους. Πάντα όμως, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας, δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε. Την ίδια στιγμή, ενόψη του μεγάλου συλλαλητηρίου της Αθήνας, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Το μεσημέρι της Κυριακής, αγρότες απέκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος του Μπράλου, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων στους παράδρομους πριν τις Θερμοπύλες. Αγρότες του Εύρου παραμένουν στα μπλόκα τους και οργανώνουν την καθοδό τους στην Αθήνα με τρακτέρ και λεωφορεία. Το βράδυ του Σαββάτου στο τελωνείο των Κήπων στον Εύρο, Τούρκοι αγρότες πέρασαν τα σύνορα για να συμπαρασταθούν στους Έλληνες συναδέλφους τους. Εμείς ουρετιούρους, ουρετέρνοι σανδροί, τσόκ σιγούρους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση των παραγωγών στην απέναντι πλευρά της Τουρκίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καλούν την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν σε αποζημίωση που δεν έχει πάει 50 ράγκη και πρέπει να μας πούν γιατί. Έχουν και χρέη οι άνθρωποι που έχουν δανειστεί από πέρσι. Έτσι. Και για 5 χρόνια θα έχουν εισόδημα. Οι αγρότες όμως δεν επαιτούν, απαιτούν μέτρα για να μπορούν να επιβιώσουν στα χωριά τους. Για να μπορούν να παράγουν. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ευάλωτους τους ομοφυλόφιλους, γι' αυτό νομοθετεί υπέρ τους και όχι τους αγρότες, γι' αυτό και νομοθετεί εναντίον τους. Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Αν θα υπάρχει παραγωγή στη χώρα τα επόμενα χρόνια ή όχι.